Αγαπητέ κύριε Κατσουρίδη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, Ανδρέα. Λοιπόν, η δική μου αίσθηση είναι η εξής και θέλω να το σχολιάσουμε λίγο. Ήταν μια επιχείρηση, μια προσπάθεια του Νίκου Αναστασιάδη να πείσει ηγεσία και λαό και ταυτόχρονα μια παραδοχή ότι τα δοκιμάσαμε όλα και αποτύχαμε, ότι έκλεισε ουσιαστικά ένας κύκλος. Δεν ξέρω αν έχετε την ίδια άποψη. Καταρχάς, να μου επιτρέψεις να πω ότι θέλω να παρατηρήσω το τι ακολούθησε τη διάσκεψη. Ναι. Αλλά και κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων. Μάλιστα. Και στη διατύπωση των ερωτήσεων και στα σχόλια που είδα να γράφονται ή να λέγονται σήμερα το πρωί, η δική μου αίσθηση είναι ότι ανεξαρτήτως τι είπε ο πρόεδρος, ναι, τα σχόλια ήταν προαποφασισμένα. Προαποφασισμένα, μάλιστα. Και το δεύτερο, ο καθένας επήρε με εκείνον το κομμάτι που ευόλευε και να δικαιωθούν οι απόψεις που έλεγε μέχρι να μιλήσει ο πρόεδρος. Ναι. Το δεύτερο μου σχόλιο είναι ότι ολοκληρωμένη εικόνα για το σημείο που προκάλεσε όλες αυτές τις συζητήσεις, δηλαδή τι εννοεί με την αποκεντρωμένη νομοσπονδία ή τη χαλαρή ή όπως εχθές είπε την αποκέντρωση εξουσιών, δεν μπορεί να έχουμε ούτε από την ψεσινή διάσκεψη, γιατί δεν έχουν κατονομαστεί ποιες είναι αυτές οι εξουσίες της καθημερινότητας, της ναι, καθημέρα όπως τις είπε, οι οποίες θα δοθούν στις πολιτείες. Πέραν τούτου, εγώ έχω την αίσθηση και την εντύπωση ότι εμίλησε ο πρόεδρος. Ναι. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι ορισμένα βασικά τα οποία είπε ψες, εγώ τα είχα σημειώσει προκαταβολικά στο άρθρο μου της Κυριακής στη σημερινή. Τι εννοώ. Ναι. Είπετε εσείς ήδη ένα σημείο, ότι ο πρόεδρος είπε ότι μέχρι σήμερα όλοι οι πρόεδροι δεν καταφέραμε να το λύσουμε. Ναι. Και αυτή για παράδειγμα, για να δείτε τι εννοούσαμε το πρώτο μου σχολείο, ότι ο καθένας έδωσε την ερμηνεία που θα έδινε έτσι αλλιώς στα Αλεξέντα, με βάση τις δικές του απόψεις, είναι το γεγονός. Εγώ προσωπικά έχω γράψει δεκάδες φορές αυτή την άποψη, εδώ και δεκαετίες. Ναι. Και η απάντηση μου είναι απλή. Δεν λύνεται όχι γιατί δεν έκαναν λάθη στους χειρισμούς Κύπροι διαπραγματευτές. Είναι Τουρκία καθαρά, σωστό. Ακριβώς συν η απροθυμία εκείνων που μπορούν κατά καιρούς, δεν είναι πάντα ακριβώς ήδη, να περάσουν κάποια μηνύματα στην Τουρκία. Έτσι. Πέραν τούτου όμως, κοιτάξτε να δείτε με το σημείο που έχετε εσείς ο ίδιος, ως παράδειγμα θα το πω επισημάνει. Ναι. Αυτή η παραδοχή του Προέδρου ακούω σήμερα ερμηνείες. Η μια ερμηνεία λέει ότι παραδέχεται ότι η στρατηγική απέτυχε, δηλαδή η λογική της Ομοσπονδίας των δύο ζωνών και των δύο κοινοτήτων. Ακούω άλλη ερμηνεία ότι όλη η πολιτική που ακολουθήθηκε τα 44 χρόνια και η φιλοσοφία αυτής της πολιτικής παραδέχτηκε ότι απέτυχε και ακούω και επιμέρους ερμηνείες ότι η Α ή Β προσέγγιση παραδέχτηκε ότι απέτυχε. Τώρα να σας πω και εγώ μια ερμηνεία. Τώρα αγαπητέ μου Νίκο, προφανώς δεν εννοούσε ότι απέτυχε το πλαίσιο λύσης. Ακριβώς. Ακριβώς. Ένας μπορεί να τα αναδώσει και την ερμηνεία, ότι δεν είναι η στρατηγική που απέτυχε. Εξού δήλωσε ότι είναι προσανατολισμένος και επιμένει σε αυτήν τη γραμμή της ζωνικής, της κοινωνικής, του πλαισίου κλπ. Ναι. Η ουσία, κύριε Δημητρόπουλε, αυτό το είπα ως παράδειγμα για να περιγράψω την τραγωδία μας. Αντί να σχολιάσουμε αυτά που είπε, ανεξάρτητα αν κάποιος τον πιστεύει ή τον εμπιστεύεται ή όχι, ναι, και ανεξάρτητα αν διαφωνεί ή όχι, λέμε δεν είπε τίποτε. Όχι, είπε κάποια πράγματα. Ας πούμε, ναι, ότι το πλαίσιο Γκουτέρες, δικό μου συμπέρασμα, ναι, από το όσο άκουσα, από μόνο του δεν έχει. Σωστό. Αυτό το λέει και ο Γενικός Γραμματέας όμως, ότι θέλει εμπλουτισμό. Ναι. Δεύτερο, επέμενε με άλλα λόγια στην καλή προετοιμασία. Υπεγράμμισε το που απέτυχε και ότι αυτήν τη φορά πρέπει να πάμε με άλλον τρόπο. Ότι ο λαός πρέπει να έχει έτσι έναν είδος, να μην το πω προέγκριση, αλλά να υπάρχει αίσθηση ότι αυτό που πάμε να κάνουμε το αποδέχεται και ο λαός, για να μην πάμε αύριο να ξαναχάσουμε σε ένα δημοψήφισμα και να αποτύχει κάποια πρόταση.
Άρα, Ανδρέα, είπε κάποια πράγματα. Ναι. Και το θέμα είναι, δύο είναι τα θέματα κατά τη γνώμη μου. Εάν κάποιος υιοθετεί αυτά που είπε και οι πολιτικές δυνάμεις δεν μπορούν να προσποιηθούν ότι δεν κατάλαβαν τι είπε. Ναι. Και το δεύτερο που θεωρώ είναι και το μίζο, είναι το θέμα εμπιστοσύνης. Δηλαδή, λέει, ας πούμε, εγώ δεν φεύγω από την κοινοτική διζωνική και επιμένω και θέλω να δώσω κάποιες εξουσίες στις πολιτείες. Αγαπητέ Νίκο, αυτό θα σε ρωτούσα. Αν είναι ξεκάθαρο πλέον ότι είναι προσιλωμένο στη διζωνική δικοινοτική και όλα τα άλλα για τα οποία τον κατηγορούν ότι είναι μακριά από αυτόν. Κοιτάξτε, αυτό το πράγμα μόνο ο ίδιος μπορεί να το απαντήσει, όπως και ο καθένας μας όταν δηλώνει κάτι. Δηλαδή, τι εννοώ, αβαθιά μέσα του ένας παίρνει μια θέση και την εννοεί. Επιτρέψτε μου να πω ότι μόνο ο ίδιος το ξέρει και κρίνεται βασικά ο καθένας από την πολιτική αξιοπιστία που έχει χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Το ζήτημα είναι ότι εδώ, με βάση τα δικό του λεγόμενα, θεωρεί ότι όπως μέχρι σήμερα προτείνονταν τα πράγματα σε ό,τι αφορά την εσωτερική ψυχή, την εσωτερική διακυβέρνηση στην Κύπρο, δηλαδή τη λειτουργικότητα της κυβέρνησης του κράτους, έχει καταλήξει στο οριστικό συμπέρασμα κατά την κρίση μου ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να λειτουργήσει και αναζήτησε έναν τρόπο που τον ονόμασε όπως τον ονόμασε και θα μπορούμε να κρίνουμε αν έχει βάση και αν δίνει προοπτική αυτή η θέση του όταν ακούσουμε ακριβώς ποιες είναι αυτές οι εξουσίες της καθημερινότητας που θα διευκολύνουν την προστριβή, την αποφυγή της προστριβής. Τώρα, έχει σημασία μεγάλη και τι εννοεί όταν λέει ότι η θετική ψήφος που είναι η ασφαλιστική δικλίδα για τους Τουρκοκύπριους αναφορικά με το τι σημαίνει αποτελεσματική συμμετοχή στην εξουσία, στη διακυβέρνηση, τι είναι αυτά τα ζωτικά θέματα, ποια θεωρούνται ζωτικά θέματα. Γιατί αν θα κρίνονται κάθε στιγμή από τον κάθε ξεχωριστό πρόεδρο και τους εκπροσώπους των Τουρκοκυπρίων στην κυβέρνηση, δεν θα είναι εύκολο να λειτουργήσει. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, και αφού διαβάσουμε σήμερα με προσοχή το τι είπε, θεωρώ ότι είπε κάποια πράγματα και είναι σε αυτά που πρέπει να σταθούν και οι πολιτικές δυνάμεις. Συμφωνούν ή διαφωνούν. Λοιπόν, αγαπητέ μου Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση. Ένα δεύτερο λεπτό να μην παρακαλώ. Ναι. Η πολιτική δύναμη που δικαιούται να δίνει την ερμηνεία που ήδη δίνει από σήμερα κατά τη γνώμη μου, ότι δηλαδή αυτά που είπε ο πρόεδρος είναι για να συγκαλύψει άλλες τις σκέψεις, είναι το ΑΚΕΡ που έχει δηλώσει ότι δεν τον εμπιστεύεται. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, αγαπητέ Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε και από κοντά, βέβαια. Να σε καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, να πάμε τώρα στη Συμμαχία Πολιτών, να πάμε στον πρόεδρο της Συμμαχίας, τον κύριο Γιώργο Λιλίκα.